Γεια σας! Τι γίνεται, πώς είστε σήμερα, εδώ, πώς είστε σήμερα, σήμερα Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, την σκοτεινή. Να σας πω λίγο ότι η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου και με πιθανότητα βροχής έως και 44%, δεν διάβαζα πριν. Φαίνεται, δεν είναι μπότοξ που λέει ο Γιώργος, χαζομάρες. Να σου πω λίγο κάτι, δες πως είμαι, να δείξω. Πώς να φαίνεται άργια, άμα είμαι έτσι, που είμαι λες και με τσίμπησε μέλισσα. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το δείξω αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι επειδή πείραζα τα χείλη μου, έχει πριστεί και είναι το λες και με τσίμπησε μέλισσα στο άνω χείλος μου και με κοροϊδεύουν. Αυτή είναι η συνάδελφή μου και η φίλη μου. Η φίλη μου. Κατάλαβες. Αλλά τέλος πάντων, εγώ για τον καιρό έλεγα ότι η πιθανότητα βροχής. Ναι, θα το λέω τον καιρό. Τι. Γιώργο μου, διαβολεμένο κέφτιαι σήμερα, ε! Περνάς καλά! Άκου να σου πω, τι έλεγα τώρα με αποσυντόνισες. Ναι, έλεγα για τον καιρό. Γιατί εγώ τα διαβάζω το πρωί στο ραδιόφωνο και θα έρχομαι να σας λέω και τον καιρό από εδώ και πέρα που αποφάσισα. Την πιθανότητα βροχής, τις θερμοκρασίες, πόσο θα κοιμανθούν, μήπως να βάλω και ένα χάρτη και να το δείχνω. Και να δείχνω τη θερμοκρασία κατά τόπους, πάρα πολύ ωραία ιδέα, ίσως και το κάνω. Σε άλλα νέα, σήμερα είναι η προπαρασκευάρα και το γιορτάζουμε και σήμερα, γι' αυτό έχουμε κέφι, γι' αυτό έχουμε διάθεση, γιατί αύριο είναι Παρασκευή και δεν γίνεται να μην πάει καλά, μιας και μας χωρίζει, είναι μία μόνο ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Οπότε και ο κόσμος να χαλάσει δεν μας νοιάζει καθόλου. Θέμα συζήτησης έχουμε ένα άρθρο το οποίο μου έστειλε ο φίλος μου ο Κώστας και μου το έστειλε στο Instagram και μου λέει «Ελενάβα, αυτό να σχολιάσεις». Οπότε αυτό θα σχολιάσω και σας ευχαριστώ που μου στέλνετε θέματα γιατί μερικές φορές μπλοκάρει και εμένα το μυαλό μου και δεν ξέρω τι να σχολιάσω. Τα έχουμε πει χίλια πράγματα εδώ πέρα στην εκπομπή. Αλλά αυτό το θέμα έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό θα ασχοληθούμε με αυτό σήμερα και θέλω να σας πω ότι ήδη πριν από το ξεκίνημα της εκπομπής μιλάμε εδώ πέρα με τα παιδιά, τον Γιώργο και τον Αντώνη. Τον Αντώνη και τον Γιώργο, παιδιά, πώς είστε? Όλα καλά? Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μαλώνουμε και υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ψυχολογία, στον τρόπο σκέψης, σε όλα βασικά, σε όλα. Και όπως λέγαμε, από μικρά δηλαδή, από όταν είμαστε στο σχολείο, υπήρχε αυτό το σύνθημα που φωνάζαμε στα διαλύματα. Κορίτσια, κουκλάρες, αγόρια, είστε μαύρες κότες. Έτσι πήγαινε. Και από τότε, από τα παιδικά μας χρόνια, μας έχει στιγματίσει αυτό και αυτό κάτι δείχνει που εμείς ήμασταν οι κουκλάρες και οι έξυπνες και εσείς ήσασταν οι μαύρες κότες. Κατάλαβες. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο γιατί θέμα συζήτηση έχουμε τους κανόνες των ραντεβού. Των ραντεβού. Οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι γύρω, να είναι και 100 νομίζω, κάπου εκεί. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τους πούμε όλους. Τους πιο σημαντικούς θα διαλέξουμε για να σας διαφωτίσω, για να σας ενημερώσω, για να μην έχετε κανένα κενό. Σε περίπτωση που θέλετε να βγείτε ραντεβού, είτε είναι το πρώτο, είτε είναι κάποιο ραντεβού από τα πρώτα αυτά που έχετε και άγχος και πρέπει να τα πάτε φανταστικά. Πρέπει να δώσετε καλή εντύπωση. Οπότε αυτά θα σχολιάσουμε σήμερα. Με τη συμμετοχή εννοείται του Αντώνη και του Γιώργου. Να ξεκινήσω. Μη πονάνε και οι αμυγδαλές μου τώρα που το σκέφτομαι. Σαν αρρωσταίνω. Τέλος πάντων. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, Γιώργο, γιατί είπαμε κάποια πράγματα πριν. Εδώ θα είμαι για να σας τα πω και θα ξεκινήσω αμέσως τώρα. Τι πρέπει να κάνεις σωστά, τέλος πάντων, φιλαράκι μου, είτε είσαι. Κυρίως για τους άντρες είναι αυτό. Για το πώς θα κάνετε σωστά τα πράγματα, ώστε να υπάρξει και συνέχεια. Στα ραντεβού αυτά, τα οποία είναι πολύ αγχωτική διαδικασία, άμα γνωρίσει μια κοπέλα και σε ενδιαφέρει, κατάλαβες. Γιατί είναι αυτή η πρώτη εντύπωση που μένει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μιας κοπέλας και αντίστοιχα ενός αγοριού. Είναι, βρε παιδάκι μου, το πρώτο κλικ. Είναι η πρώτη εντύπωση. Οπότε αυτό που λέγαμε είναι ότι σίγουρα δεν πρέπει να πας απεριποίητος, σίγουρα δεν πρέπει να αργήσεις. Σαν άντρας, η κοπέλα μπορεί να αργήσει, γιατί συνηθίζεται. Τελείως δημοκρατικά και τελείως ένα επιχείρημα πάρα πολύ
στο δικό μας μυαλό μόνο, αλλά οι κοπέλες ήθιστε κάπως να καθυστερούν. Είναι και το άλλο το πίπερο, αν θέλεις, στα dates και γενικότερα. Οι άντρες δεν νοείται να αργήσουν, είναι πάρα πολύ άσχημο, να το ξέρετε. Λοιπόν, ξεκινάει αυτή η έρευνα λέγοντας ότι οι άντρες το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν κάποια κοπλιμέντα για να νιώσει η κοπέλα λίγο καλύτερα και για να σπάσουν τον πάγο. Και να σου πω κάτι, το κοπλιμέντο είναι μια πάρα πολύ ωραία τακτική και κάτι που μπορείς να κάνεις για να την εντυπωσιάσεις. Τώρα εντάξει, μην μπεις, ας πούμε, μην υπερβάλλεις και σε κάθε πρότασή σου λες πόσο όμορφη είσαι και πόσο έξυπνη είσαι και τι ωραίο λαμπερό δέρμα έχεις και τι ωραία μάτια έχεις και τι ωραία δόντια έχεις. Δηλαδή μην το κάνεις και στην υπερβολή. Ένα κοπλιμέντο να πεις είσαι πολύ ωραία τύπισσα ή είσαι πολύ όμορφη και αυτά, θα της κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, θέλω να ξέρεις. Επίσης, λες. Δεν λες ποτέ τους φίλους σου, ειδικά αν είναι περίεργοι και είναι και λίγο πειραχτήρια, αν θέλεις, εσύ σαν αγόρι δεν πρέπει να πεις ποτέ στους φίλους σου ότι πας ραντεβού. Γιατί σε περίπτωση που θέλουν να σου κάνουν καζούρα, θα έρθουν στο ραντεβού σου, μπορεί να καθίσουν στο διπλανό τραπέζι και να σου το χαλάσουν. Ή για παράδειγμα μπορεί να παίρνουν τηλέφωνα ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε καλύτερα να μην πεις που τι έχεις σκοπό να κάνεις, που έχεις σκοπό να πας και όλες τις λεπτομέρειες, ειδικά από το πρώτο ραντεβού. Επίσης λέει, όρισε εσύ μία ώρα συνάντησης και το μέρος και αν δεχτεί και η κοπέλα, είναι okay. Δηλαδή μην αφήσεις αυτό το πράγμα που γίνεται συνήθως με τα ραντεβού που θέλεις να πάμε, δεν έχω πρόβλημα. Εσύ που θέλεις να πάμε, ούτε εγώ έχω πρόβλημα και γίνεται αυτή η μπάλα πέρα δόθε και τελικά δεν αποφασίζεται ποτέ. Και όλο αυτό δείξει ότι παίρνει πρωτοβουλίες είναι το σωστό. Κατάλαβες. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και μέσα στις σχέσεις. Το να παίρνει όλες πρωτοβουλίες είναι πολύ κουραστικό αυτό το. Δεν ξέρω, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, να αποφασίσεις εσύ. Όχι, ό,τι θέλεις εσύ. Και όλο αυτό το πράγμα. Και στο τέλος να αποφασίζετε κιόλας και να μην αρέσει σε κάποιον από τους δύο. Πού πρέπει να πας πρώτο ραντεβού, πιστεύεις εσύ, Γιώργο? Γιατί είπε κανένας ότι πρέπει να πας σε sushi bar. Αλλά μιας και το αναφέρεις, αυτό που λέγαμε πριν, που λέτε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, είναι για ότι σχολιάζαμε. Τι? Για την Καστοριά! Σχολιάζαμε και λέγαμε, έλεγα στον Γιώργο, ότι δεν πρέπει ο άντρας ή το αγόρι τέλος πάντων να σχολιάσει το μαγαζί ή να σχολιάσει τον τιμοκατάλογο και να πει, ας πούμε, πω τι ακριβό είναι αυτό το πιάτο που έχει. Γιατί δείχνει λίγο τσιγκουνίτσα. Από την άλλη όμως, λέει ο Γιώργος, αν και άμα θέλει να πάμε σε sushi bar, και του λέω μην πας σε sushi bar. Ίσα-ίσα, Γιώργο, να σου πω κάτι. Είναι πολύ τίμιο να πας πρώτο ραντεβού σε ένα παγκάκι. Ξέρεις τι ρομαντικό είναι. Γιατί, θα σου πω εγώ το άλλο. Στο La La Land, την ταινία που βραβεύτηκε με 1000 Όσκαρ, δεν ξέρω κι εγώ πόσο και ήταν προτινόμενη. Ξέρεις, θυμάσαι που πήγανε πρώτο ραντεβού. Σε ένα παγκάκι με θέα όλο το Λος Άντζελες. Εμείς μπορεί να μην έχουμε Λος Άντζελες, έχουμε όμως Λυκαβιτό. Θα μπορούσε να πας εκεί στο Λυκαβιτό, σε ένα παγκάκι να συζητήσεις ήρεμα, ωραία, χωρίς κόσμο, χωρίς όλα αυτά και να τρως ηλιόσπορους. Και ξαφνικά είναι λες και έχω γεννηθεί το 30, το 1930. Όχι, απλά είμαι λίγο helpless romantic. Κατάλαβες. Αλλά είναι πολύ ωραία ιδέα, ρε φίλε, να πας μια βόλτα τέτοια και να μην πας σε κάποιο εστιατόριο και να έχεις το άγχος του ντυσίματος, το οικονομικό, όλα αυτά. Πήγαινε μια βόλτα. Ή πήγαινε, πριν πάω σε break, να σου πω ότι μπορείς να πας μια βόλτα στη Μαρίνα Φλίσβου. Δεν μπορείς να πας, να περπατήσεις που είναι εκεί πέρα πάρα πολύ ωραία. Φυσικά και μπορείς να πας. Λοιπόν, φεύγω για break και επιστρέφω γιατί είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Θα διάλεξω τα πιο σημαντικά, όπως σας είπα. Πάμε. Do you mind if I stay? Your face is haunting me. Επιστρέψαμε, γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε στη θέση μας και ο Μπάμπης και η Μέρη και ο Γιώργος και ο Αντώνης πάνω στο κοντρόλ. Και το, ναι, και το χείλος μου που έχει μια δική του προσωπικότητα. Που είναι, λες και με τσίμπησαν οι μέλισσες, όπως σας είπα. Αλλά είστε και όλοι! Είστε και όλοι εσείς εδώ, γιατί έχουμε πολύ ωραία θέμα συζήτηση. Να στείλω φιλί. Θα στείλω φιλί παντού από όπου και αν μας βλέπετε. Δηλαδή, γιατί μας στέλνετε μηνύματα και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην Κύπρο και στα στρατά που μας βλέπετε και μας στέλνετε μηνύματα. Κουράγιο, παιδιά! Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Πώς την παλεύετε το χειμώνα εκεί πέρα με αυτό το κρύο. Χριστέ μου, στο στρατό. Πήγε και ο αδερφός μου και είχα τόσο άγχος κάθε βράδυ με αυτό το κρύο. Γι' αυτό οι παλιές, οι γιαγιάδες και αυτά πλέκανε, οι πασουμάκια ή αυτά τα κάνω στον πόλεμο. Και λέω βλακίες. Εντάξει, δεν είναι τόσο αντίξω οι συνθήκες. Τι? Αλλά παιδιά, κουράγιο η αλήθεια είναι. Πλάκα κάνουμε, κουράγιο όμως. Καλή υπομονή.
θα περάσει ο χειμώνας και τουλάχιστον ξέρετε τι να σκέφτεστε. Εσείς που μπήκατε δηλαδή τώρα, φαντάρι, να σκέφτεστε ότι το επόμενο καλοκαίρι θα σας βρει σε παραλίες. Καταλαβές. Που είναι το πιο σημαντικό. Οπότε αυτό να σκέφτεστε να παίρνετε κουράγιο. Και να σβήνετε τις ημέρες για όταν θα είστε από λελέ και τρελέ, που λένε οι φαντάροι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Θέμα συζήτησης έχουμε τα ραντεβού και τους κανόνες. Θέμα το οποίο μου το έστειλε φίλος μου, όπως σας είπα στο Instagram. Άμα έχετε ιδέες και βρίσκετε ωραία θέματα, να μου τα στέλνετε να τα σχολιάζουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σας λέω κάποια στιγμή κολλάει και το δικό μου μυαλό. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, είχαμε μείνει. Πού να είχαμε μείνει τώρα, γιατί λέγαμε. Πού είχαμε μείνει? Α, ότι να πηγαίνεις ραντεβού σε μέρη αντισυμβατικά, όχι σε εστιατόρια ή σε αυτά που λένε για φαγητό, ας πούμε, και να έχεις όλα αυτά τα άγχη στο κεφάλι σου. Πού θα πας, να έχεις και το οικονομικό, να έχεις και το ντύσιμο. Γιατί θα πρέπει, εννοείται, στο πρώτο ραντεβού να πληρώσεις το αγόρι. Έτσι γίνεται. Όχι εννοείται, δεν είναι εννοείται, αλλά έτσι γίνεται, τέλος πάντων. Μην δυσανασχετείτε. Έτσι έχουμε μάθει από τις ταινίες. Κατάλαβες. Δεν είναι ότι είναι ένας άγραφος κανόνας. Τώρα εννοείται ότι η κοπέλα κάνει πάντα την κίνηση. Λοιπόν, ποτέ επίσης δεν μιλάς, όπως λέγαμε και πριν, δεν σχολιάζεις, δεν μιλάς για λεφτά, δεν μιλάς για πολιτική, δεν μιλάς για θρησκεία, δεν μιλάς για ποδόσφαιρο, δεν μιλάς για τον μπούστο της Gigi Hadid ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σε φέρει σε σύγκρουση. Ναι, εντάξει, άσε λίγο να δημιουργηθεί ένα παραμύθι και μετά, άμα θέλεις, μετά το πέμπτο ραντεβού, μετά τον ένα μήνα τη σχέση που μπορεί να γίνει, γκρέμισε το. Αλλά στο πρώτο ραντεβού δεν πρέπει να μιλάς για άλλες κοπέλες, δεν πρέπει να μιλάς για θρησκεία, εννοείται, όπως είπαμε, ποδόσφαιρο και πολιτική, γιατί είναι θέματα τα οποία προκαλούν συγκρούσεις, προκαλούν έντονη συζήτηση και ειδικά αν τα πάρεις και κρανίο, ας πούμε, γιατί δεν συμφωνείς. Και κάνεις έντονη κουβέντα, ας πούμε, με την κοπέλα που σε ενδιαφέρει, θα τρομάξει κιόλας, κατάλαβες. Είναι θέματα τα οποία δεν πρέπει να τα αγγίζουμε από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας. Αυτό που είπες, Γιώργο μου, ας γκρεμιστεί το όνειρο μετά το τρίτο, τέταρτο ραντεβού. Επίσης, όταν σου είπα δεν μιλάς για τον μπούστο της Gigi Hadid, δεν μιλάς γενικότερα για γυναίκες και δεν σχολιάζεις και δεν μιλάς για πρώην. Μην πέσεις στην παγίδα και γίνει καμιά ερώτηση. Εσύ, πόσο καιρό είχες πριν από μένα, έχεις να βγεις, ας πούμε, και απαντήσεις φυσιολογικά ότι είχα μία πρώην. Γενικότερα, η λέξη πρώην είναι λίγο απαγορευτική στα πρώτα ραντεβού, κατά τη δική μου γνώμη πάντα και άποψη, γιατί η κοπέλα θα το συγκρατήσει για πάντα και το αγόρι αντίστοιχα και σαν είπα από το χρόνο και εκεί που δεν σε συμβαίνει θα το πετάξει. Οπότε καλύτερα να μην το αναφέρεις καθόλου, να είσαι πρώτα σίγουρος και σίγουρη και μετά σχολιάσεις τέτοια θέματα. Στο πρώτο ραντεβού δεν είναι ωραία να μιλάς γενικότερα για γυναίκες, ακόμη και αν είναι και σερβιτόρα, ας πούμε, μην πεις πω, τι όμορφη η κοπέλα που είναι, γιατί δείχνει ότι παίζει το ματάκι σου και δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης λέει, επειδή δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου σίγουρα από τα πρώτα ραντεβού, λέει διάλεξε κάτι καλό για να προσποιηθείς. Ή τουλάχιστον κάνει κάποιες πρόβες στο σπίτι σου. Γιατί αυτό εννοεί, βρε παιδάκι μου, στην ουσία, ότι στην αρχή δεν μπορείς να είσαι απόλυτα ο εαυτός σου, γιατί αυτό που λέγαμε και πριν, ότι μπορεί να γκρεμιστεί το όνειρο. Ότι κάπως στην αρχή θέλεις να εντυπωσιάσεις. Οπότε λες και δύο πράγματα παραπάνω. Δείχνεις ότι είσαι και κάπως διαφορετικός από ότι είσαι ενδεχομένως στην πραγματικότητα για να υπάρξει ενδιαφέρον. Αλλά τι? Όχι, εσύ είσαι αντιπρόσωπος, για τους άντρες μιλάω. Δεν μιλάω για τις κοπέλες. Οι κοπέλες δεν τα κάνουν αυτά. Αλλά εντάξει, διαφωνείς, ρε Γιώργο, ότι στην αρχή μπορεί να πεις και μια κουβέντα παραπάνω για να εντυπωσιάσεις. Μπορεί και να το κάνει κάποιος. Δεν λέω ότι μπορεί να το κάνεις εσύ. Αυτό είναι. Για καλό το λέμε, βρε παιδάκι μου, ότι θέλεις να εντυπωσιάσεις. Άρα μπορεί να πεις και ένα ψεματάκι μικρό παραπάνω. Οπότε πρόσεξε τι θα είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει, γιατί μπορεί μετέπειτα να αποδειχθεί ότι είναι ψέμα, ας πούμε, και να νιώσει και πάρα πολύ άσχημα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι, σε περίπτωση που οδηγείται αμάξι, θα πρέπει να οδηγήσει το αγόρι στο ραντεβού. Βέβαια, μπράβο Γιώργο. Δεν θα πρέπει να οδηγήσει η κοπέλα. Μην δώσετε, ας πούμε, κάποιο σημείο συνάντησης. Τι? Δεν είναι καιρός για ατυχήματα και ρίσκα, ένα αυτό. Ένα δεύτερο όμως είναι ότι δεν είναι και ωραίο να οδηγάει η κοπέλα. Θέλουμε λίγο το pampering στα πρώτα ραντεβού. Η αλήθεια είναι αυτή.
Επίσης λέει, μην έχεις ψυχαναγκαστικούς στόχους από την αρχή, έστω ότι εσύ ας πούμε είσαι από τους ανθρώπους που θέλουν την απόλυτη τάξη γύρω τους ή είτε αυτό έχει να κάνει ας πούμε με το χώρο που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, είτε μπορεί να είναι τα μαχαιροπύρουνα να σου τη δώσει και να σου χαλάει την αισθητική ας πούμε το μαχαιροπύρουνο που έχει διαφορετική θέση. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Γενικότερα μην δείξεις ψυχαναγκαστικός και μην δείξεις απόλυτα όλα αυτά που σε ενοχλούν, από την αρχή τουλάχιστον. Επίσης λέει, διάλεξε ένα μέρος που δεν έχεις ξαναπάει, και αυτό γιατί. Σε περίπτωση που έχεις ξαναπάει σε κάποιο μέρος, ίσως έχεις γνωστούς, ίσως βρεις γνωστούς, και σε αυτά τα πρώτα ραντεβού καλό είναι να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σε δει ή μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση ή μπορεί να έρθει κάποιος παλιόφιλος και να σου χτυπήσει την πλάτη και να σου πει αυτή είναι η καινούργια σκοπέλα, γιατί πριν μια εβδομάδα ήσουν εδώ με άλλη. Δεν ξέρω. Οτιδήποτε είναι αυτό, καλύτερα να πας σε ένα safe μέρος που δεν θα συναντήσει κανένα γνωστό, για να μην έχεις και προβλήματα. Όχι, σε κάποιο μέρος γενικά. Στο Αγιώρης λέει. Επίσης, δείξε προσοχή σε ό,τι σου λέει. Να έχεις πολύ καλά ανοιχτά τα αυτιά σου και με λιγότερο ανοιχτό το στόμα σου. Και μια και λέω λιγότερο ανοιχτό το στόμα σου, επίσης φρόντισε να μην φας πάρα πολύ. Δηλαδή, μην πες με τα μούτρα στο φαγητό. Μην πιείς εδώ πέρα που λέει το Βόσπορο για παράδειγμα. Φρόντισε λιγάκι και να τα κάνεις όλα με λίγο τάκ. Να μου πεις τώρα, αυτό είναι και λίγο. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραία έτσι πως τα λένε και οι έρευνες, γιατί είναι σαν να σε αναγκάζει. Μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο. Το θέμα είναι να σε αγαπήσει εν τέλει και να σε θέλει για αυτό που είσαι. Εγώ θα σου πω. Έχεις δίκιο. Δεν είναι διθενιά, οι έρευνες τα λένε. Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι. Αλλά κάτσε να τη συνεχίσω και θα το πω στο επόμενο το συμπέρασμά μου, εντάξει. Περίμενε, να δείξει ενδιαφέρον για τα ενδιαφέροντα. Πρέπει να πάω break. Να δείξεις ενδιαφέρον για τα ενδιαφέροντά της. Επίσης, και να μην κάνεις επίδειξη. Μην λες, ας πούμε, σαν το Βουτσά, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Και μιλάς για λεφτά, αυτοκίνητα ακριβά και όλα αυτά. Να είσαι τόσο όσο. Εντάξει. Τόσο όσο. Δεν δείχνω. Λοιπόν, φεύγουμε για break και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Επιστρέψαμε στο Μάτι Βίκε στο Κούλερ σήμερα αυτή την Πέμπτη μας να το γιορτάσουμε. Σχεδόν, γιατί έχουμε πάντα κέφι ούτως ή άλλως. Αλλά έχουμε θέμα συζήτησης το οποίο καίει, το οποίο διχάζει. Και υπάρχει τεράστιο χάσμα, όπως σας είπα και πριν, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πού είχαμε μείνει τώρα πάλι? Σε ποιο είχαμε μείνει τώρα? Και έχω κατέβει πάρα πολύ. Να ακούς με προσοχή αυτά που σου λέει. Και λέει ο Γιώργος, ναι, μίλησε μου για αυτά τα μπρόκολα που τρως κάθε μέρα για να χάσεις κιλά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δείξεις κάποιο ενδιαφέρον. Και δεν πρέπει να το προσπεράσεις τελείως. Δηλαδή, ασχολήσου λίγο όντως. Αλλά από την άλλη, εάν δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, μην το δείξεις απαραίτητα πιάνοντας το κινητό σου, τσατάροντας, ανεβάζοντας φωτογραφίες στο Instagram, selfies, hashtag foodporn και όλα αυτά. Ούτε το να ασχολείσαι με το κινητό σου είναι και πάρα πολύ σωστό. Να τα λέμε και αυτά. Ή να σε πάρει κάποιο τηλέφωνο και να μιλάς με τις ώρες και να την αφήσεις να περιμένει και να σε κοιτάει απέναντί σου. Δηλαδή, εντάξει, η αλήθεια είναι σε αυτό, συμφωνώ πάρα πολύ, ότι επειδή υπάρχει αμηχανία στα πρώτα ραντεβού γενικότερα, να μην ασχοληθείς όντως με κινητό, είτε είναι από την πλευρά της κοπέλας, είτε από την πλευρά του αγοριού. Όπως επίσης να μην σηκώσετε τα τηλέφωνα, ακόμη και αν είναι ανάγκη, σήκωσέ το και πες θα σε πάρω σε λίγο για παράδειγμα. Γιατί δεν έχει σπάσει ο πάγος μεταξύ των δύο. Οπότε υπάρχει και περισσότερη αμηχανία περιμένοντας τον άλλον να μιλήσει στο τηλέφωνο ή να ακούς αυτά που λέει απαραίτητα και να νιώθεις άβολα που μπορεί να μιλάει για τη δουλειά ή με τη μαμά του ή με τη μαμά της ή οτιδήποτε τέτοιο ή με την κολλητή και τον κολλητό. Επίσης, λέει το μεγάλο στοίχημα είναι να την κάνεις να γελάσει. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να πέσουν τα κάστρα. Λέει το να χαμογελάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης το να κάνεις κάποιο είδους χιουμοράκι. Μπορεί να σκαρφιστείς ένα αστιάκι, βρε αδερφέ, ή μπορεί να ξέρεις ένα ωραίο ανέκδοτο, το οποίο πιάνει πάντα και γελάει ο άλλος. Πέταξε το σαν υπόπτο χρόνο, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι? Ναι, ξέρεις ένα ανέκδοτο να μου πεις. Να...
Αυτό με το κραγιόν όμως το έχουμε πει, βρε Γιώργο μου. Το έχεις ονοματίσει το κραγιόν. δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν το έχουμε πει. Λέμε για αυτό τον έκδοτο που θα το πω αλλιώς εγώ τώρα. Που και καλά πηγαίνει ένας άντρας στο σπίτι και έχει κραγιόν στο γιακά του πουκαμίσου του. Ποιο? Ξέρω ποιο λες, απλά δεν μπορώ να το πω. Α, δεν εννοείς αυτό. Εντάξει, θα μου το πεις μετά για να το μεταφέρω. Επίσης, αν τρως τα νύχια σου, μην τρως τα νύχια σου. Πολύ σημαντικό. Επίσης, να προσέξεις πολύ το ντύσιμό σου και τα καθαρά παπούτσια. Αυτό το έχει γενικότερα σε πολλά άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με τους σωστούς τρόπους και γενικότερα τα παπούτσια δείχνουν και το πόσο, πόσο καθαρός είσαι στην καθημερινότητά σου. Οπότε, τα παπούτσια είναι κάτι που το κοιτάνε οι γυναίκες, λένε. Επίσης λέει ότι για τον ντύσιμο, ναι, το είπαμε, μην κάνεις το στυλ ερωτήσεων ανάκρισης, απάνω 4 ερωτήσεις για να προσπαθήσεις να μάθεις όσο περισσότερα γίνεται για την κοπέλα που έχεις απέναντί σου. Όπως επίσης μην ασχοληθείς με ζώδια να ασχολείσαι. Δηλαδή μην ρωτήσεις τι ζώδιο είσαι, το ήξερα, το έχω καταλάβει και τι οροσκόπο. Δεν είναι και πολύ ωραίο, θα σου πω εγώ. Επίσης, ναι, συμφωνείς. Επίσης, απαγορεύεται διαροπάλου το τζατζίκι και το κρεμμύδι στο πρώτο ραντεβού. Ναι, βρε Γιώργο μου, τζατζίκι και κρεμμύδι στο πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις λίγο κράτη. Εγώ δεν σου είπα. Πάρε οτιδήποτε άλλο θέλεις, τζατζίκι όμως. Στο πρώτο ραντεβού. Ώρα είναι να πιείτε και καμιά κοκακόλα και να μας πείτε. Συγγνώμη, μου ήρθε. Φυσικά να γίνει, ναι, δεν λέω. Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ στο πρώτο ραντεβού τώρα, άλλο μετά μέσα σε μια σχέση που όλα απομυθοποιούνται. Λένε, εγώ δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά δεν είναι ωραίο στο πρώτο ραντεβού τώρα να μυρίζει τζατζίκι, κρεμμύδι και σκορδίλα. Έτσι. Και δει αν είναι και καλοκαίρι και αυτό αναδύεται από όλο το σώμα σου. Αυτό, όχι. Αυτό να το κρατήσετε. Επίσης λέει, μπορεί να μην την αφορούν τέλος πάντων την κοπέλα ό,τι έχει να κάνει με τη μαμά σου, πόσο αγαπάς τη μαμά σου, κάθε πόσο συχνά μιλάς με τη μαμά σου, αν η μαμά σου στέλνει φαγητό με τα περάκια για τη δουλειά, πόσο ωραία κάνει τα γεμιστά η μαμά σου, όλα αυτά. Μπορεί να είναι κάποιες πληροφορίες οι οποίες να μην χρειάζεται να τις μοιραστείς από την πρώτη στιγμή. Επίσης, εδώ πέρα λέει ότι να μιλάς λίγο και το παρελθόν, αυτό το είπαμε. Δεν μιλάς για πρώην και αυτό το είπαμε. Στο πρώτο ραντεβού λέει, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι περισσότερες από τις απαντήσεις σου. Οι ερωτήσεις σου πρέπει να είναι περισσότερες από τις απαντήσεις σου. Αλλά να μην είναι ανακριτικές. Έτσι, πόσο χρόνο είσαι, πότε έχεις γεννηθεί, από πού είσαι, πού γεννήθηκες, ποιος είναι ο τόπος καταγωγής, πώς λένε τη μαμά σου το επίθετο, πώς λένε τον παπά σου το επίθετο. Είναι κάποιες ερωτήσεις πολλές, πολλή πληροφορία, την οποία δεν χρειάζεται να την κάνεις από την πρώτη στιγμή. Επίσης λέει, πολύ σημαντικό είναι, όπως λέγαμε πριν για τον ντύσιμο, να υπάρχει λίγο μια συνοχή δυο σας τον ντύσιμο. Δηλαδή, σε περίπτωση που πας μια βόλτα και αποφασίσεις ότι θα πας, ας πούμε, για ταινία, μην πας έξω με το κουστούμι σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, από το πολύ στο άγχος, μην καταφέρεις το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα και γίνεις υπερβολικός, ας πούμε, από αυτή την άποψη. Επίσης, λέει, φρόντισε να μην υπάρχουν πολλά λεπτά σιωπής μεταξύ σας, το οποίο και πάλι φέρνει αμηχανία. Μην πλησιάσεις να τη φιλήσεις στο τέλος του ραντεβού. Συμφωνείτε με αυτό? Το πρώτο ραντεβού είναι το αναγνωριστικό. Οπότε τώρα να κάνεις την κίνηση να φιλήσεις την άλλη, είναι λίγο ότι πας βουρ στο ψητό. Οπότε καλό είναι να μην το κάνεις, να μην αργήσεις γιατί θα στο κρατάει, να ξέρεις και αυτό. Και το τελευταίο που είχα σημειώσει, τέλος πάντων, ναι, να μην κάνεις επίδειξη, το είπαμε, τέλος πάντων, δεν μπορεί, ναι. Α, να είσαι ευγενικός. Μπράβο, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό που είχα σημειώσει. Να είσαι ευγενικός με όποιον σου μιλήσει, με τον σερβιτόρο, τη σερβιτόρα, τον σεφ, στο περίπτερο που μπορεί να σταματήσετε, οτιδήποτε τέτοιο, και να είσαι ευγενικός ανοίγοντας τις πόρτες, λέει, των αμαξιών, του μαγαζιού που θα μπεις, του μαγαζιού που θα βγεις. Δεν ξέρω, μπορεί να σηκωθεί να πάει τουαλέτα η κοπέλα, να ανοίξει και μέχρι και αυτή την πόρτα. Δείχνει πολύ ευγένεια, αυτό και τρόπους. Αυτά είχα να πω. Βέβαια, το συμπέρασμά μου να το πω μετά.
Εντάξει, θα το πω μετά. Οπότε φεύγουμε για ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Επιστρέψαμε! Γεια σας, εδώ είμαστε στο MATV και στο Cooler και ήρθε η ώρα της επαγγελίας. Πριν όμως, η ώρα της επαγγελίας, τι ωραία που ακούγεται. Αλλά αυτό το τραγούδι θα πούμε είναι του The Weeknd και Daft Punk, I Feel It Coming. Αυτό το αισιόδοξο τραγούδι είναι κάπως τέτοιο, Λες και ξεφύλιξε από τα 80's. Κάνεις και λίγο τέτοια. Λοιπόν, πριν όμως ξεκινήσουμε την επαγγελία της ημέρας, θέλω να πω για την έρευνα αυτή που λέγαμε. Παιδιά, σε πολύ σοβαρό πλαίσιο τώρα θα σας το πω αυτό. Γενικότερα, εγώ αυτό που έχω να πω σαν συμβουλή είναι να είστε πραγματικά ο εαυτός σας, να μην καλουπιάζεστε γενικότερα και να μην προσπαθείτε να δείξετε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είστε και να σας εκτιμούν οι άνθρωποι που έχετε γύρω σας, όπως είπα και πριν λίγο, για αυτό που πραγματικά είστε. Είστε τρελοί, είστε αστείοι άνθρωποι, χαρούμενοι άνθρωποι, είστε λίγο... νιώθετε, βλέπετε το ποτήρι μισοάδιο αντί για μεσογεμάτο από την αντίπερα όχθη, ας πούμε. Για ό,τι είναι αυτό, μην προσποιηθείτε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είστε. Δηλαδή, και όλα αυτά που λέμε, να ανοίξεις την πόρτα, να κλείσεις την πόρτα, να πληρώσεις, να κάνεις, να μην σχολιάσεις το ένα, να μην σχολιάσεις το άλλο, και αυτό όλο είναι κάπως καταναγκαστικό, οπότε δεν είναι και ωραίο. Να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Γιατί έτσι μόνο θα σε εκτιμήσουν αυτοί που έχεις γύρω σου, καταλαβες. Το ψέμα δεν είναι ωραίο. Η αλήθεια είναι το φως μέσα στις καρδιές μας και τις ψυχές μας. Άκου τώρα πώς το πάω. Λοιπόν, επειδή έχω μπει σε μούτα επαγγελίας, καταλαβες. Γιατί, όπως σας είπα, θα απαγγείλουμε αυτό το τραγούδι που λέγεται «Το νιώθω πως έρχεται». Το νιώθω πως έρχεται. Το νιώθω. Πες μου, τι πραγματικά... Όχι, συγγνώμη. Πες μου, πουπούλα... Φαντάζεσαι, όχι. Λοιπόν, πες μου τι είσαι πραγματικά. Μωρό, μπορώ να πάρω το χρόνο μου. Εμείς δεν χρειάστηκε ποτέ να μαλώσουμε, μα το παίρναμε πάντα βήμα-βήμα. Μπορώ να το δω στα μάτια σου. Γιατί αυτά, πω, δεν μπορώ να διαβάσω, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Λες το πρίξιμο του χιλιού να έχει επηρεάσει την όρασή μου. Μπορώ να το δω στα μάτια σου, γιατί αυτά δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Μάντι, έλα λίγο. Μάντι. Έλα λίγο να πεις ένα γεια. Με αδιαφόρησε πανηγυρικά. Συνεχίζω όμως, δεν με πτωεί τίποτα. Γιατί θέλω να το βγάλω από μέσα μου, να τη βγάλω από μέσα μου την απαγγελία. Μου λέω ψέματα. Μπορώ να νιώσω αυτή την κίνηση του σώματος και την ζέστη. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να πω τι λέει. Γιατί λέει τη ζέστη ανάμεσα... Εκεί. Φοβάσαι την αγάπη και τι σου έκανε. Δεν πρέπει να τρέξεις. Μόνο ένα απλό άγγιγμα και θα σε ελευθερώσω. Δεν χρειάζεται βιασύνη όταν είσαι μόνη σου μαζί μου. Το νιώθω πως έρχεται. Καλά, το έχει 20 φορές, δεν θα το πω όλες αυτές τις φορές. Προσπαθώ να ανεβάσω ψηλά, να σε ανεβάσω ψηλά και να διώξω αυτό το άγγιγμα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι μόνη τη νύχτα. Οπότε μωρό, αυτό το μωρό το ακούω, μου έρχεται πάντα ο Θανάσης Καλημέρης στο μυαλό μου. Αυτό κάτι τρέχει με τους δίπλα.
τι γίνεται μωρό και τέτοια. Οπότε μωρό, ας το κάνουμε σωστά. Εσύ άφησέ με να δοκιμάσω και θα σου δώσω ό,τι επιθυμείς. Φοβάσαι την αγάπη και τι σου έκανε. Δεν πρέπει να τρέξεις. Μόνο ένα απλό άγγιγμα και θα σε ελευθερώσω. Δεν χρειάζεται βιασύνη όταν είσαι μαζί μου. Το νιώθω πως έρχεται. Και έτσι κλείνει η σημερινή επαγγελία της ημέρας. Ευχαριστώ. Α, δεν θα χειροκροτήσετε. Ευχαριστώ. Όχι, δεν χειροκροτάτε. Ευχαριστώ. Πόσο παθέτικ που Λοιπόν, αυτά ήταν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε η επαγγελία μου. Θα τα πούμε και αύριο που είναι και Παρασκευή και θα γίνει χαμός, γιατί τις Παρασκευές τις γιορτάζουμε λίγο περισσότερο, ούτως ή άλλως. Μέχρι αύριο να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε και να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται η Λένη, έρχεται ο Θέμης, πολλή μουσική και πολλά βίντεο κλιπ. Και εμείς, όπως σας είπα, θα τα πούμε αύριο στις 3 η ώρα εδώ στο Mad TV και στο Cooler. Γεια σας και χαρά σας! I'm a runner, boy. I'm a runner, boy.